Και σκεφτείτε ότι εμείς βλέπουμε τους πιο φτωχούς των φτωχών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα κάποια ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά δεν φτάνουν. Ή όπως χαρακτηριστικά μου είπε μία μικροσυνταξιούχος, μία γυναίκα των 500 ευρώ που ήρθε εδώ, ότι ή θα πάρω τα φάρμακα ή τα τρόφιμα και τα δύο δεν μπορώ. Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν υποβαθμίζουν απλώς το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Απειλούν ευθέως την ίδια τους τη ζωή. Όλες οι χώρες που μέχρι τώρα μπήκαν σε διαδικασία υποστήριξης σε εισαγωγικά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχαν δραματικές επιπτώσεις στο προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή αυτό που λέμε στην απλή γλώσσα μέσο όρο ζωής. Είχαμε περιπτώσεις χωρών που μετά την περιπέτειά τους αυτή ο μέσος όρος ζωής έπεσε 5 και 10 χρόνια. Με τις περικοπές αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι σαφές ότι θα έχουμε μια μεγάλη μείωση στο προσδόκιμο επιβίωσης. Οι πολίτες αντιδρούν. Και η κυβέρνηση καταστρατηγεί ακόμη και τις βασικές αρχές της αστικής δημοκρατίας. Με το ιδιώνυμο της κουκούλας, τις προληπτικές προσαγωγές και τους κουκουλοφόρους αστυνομικούς στα όρια του παρακράτους. Les crises se soldent toujours par des mesures antisociales, antipopulaires, qui peuvent être extrêmement brutales. Et ça fait partie naturellement des moyens pour le capitalisme de redresser la situation. Son problème, c'est de les faire accepter. Voilà. Son problème, c'est de les faire accepter en usant de violence. Με αφορμή το έκτακτο δελτίο οικονομικής θυέλης, η δημοκρατία δίνει τη θέση της στη χρεοκρατία. Une crise du capitalisme, c'est quand même une énorme destruction de valeur. C'est quand même de la valeur qui part en fumée dans la spéculation financière. Donc, cette destruction de valeur, il faut que quelqu'un la paye. Ben, les capitalistes n'ont pas l'intention de la payer eux-mêmes, hein. C'est, on les comprend d'ailleurs. Ils ne sont pas altruistes, ils sont pas... Αν όμως αυτοί που προκάλεσαν την κρίση δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, γιατί να την πληρώσουμε εμείς? Στην παγκόσμια ιστορία, δεκάδες χώρες αρνήθηκαν με επιτυχία να πληρώσουν χρέη για τα οποία δεν ευθύνονταν οι πολίτες. Το διεθνές δίκαιο προσφέρει συχνά βέλη στη φαρέτρα τους. Ένα από αυτά ήταν η έννοια του απεχθούς χρέους. Η ιστορία μας ξεκινά τη δεκαετία του 1920 με τον Αλεξάνδερ Σακ. Υπουργός στην Τσαρική Ρωσία και ειδικός σε θέματα δικαίου, ο Σακ βρέθηκε μετά την Επανάσταση του 17 να διδάσκει σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το 1927 παρουσίασε μια λαμπρή ιδέα, την έννοια του απεχθούς χρέους. Για να ορίσουμε ένα χρέος ως απεχθές, είπε, πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, το καθεστώς της χώρας να προχώρησε στη σύναψη του δανείου χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των πολιτών. Δεύτερον, τα δάνεια να σπαταλήθηκαν σε δραστηριότητες που δεν ωφέλησαν τους πολίτες της χώρας. Και τρίτον, ο πιστωτής να ήταν ενήμερος για αυτή την κατάσταση και να σφύριζε αδιάφορα. Οι προτάσεις του Σακ ακούγονται προοδευτικές, εάν όχι επαναστατικές. Στην πραγματικότητα, εκείνη την εποχή εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα μιας αναδυόμενης υπερδύναμης, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χρειαστεί την έννοια του απεχθούς χρέους από το 1898, όταν κέρδισαν τον Ισπανο-Αμερικανικό πόλεμο και προσάρτησαν την Κούβα. Το πρόβλημα ήταν ότι μαζί με το νησί προσάρτησαν και το λογαριασμό που άφηνε πίσω του το αποικιακό καθεστώς της Ισπανίας. Και επειδή η Ισπανική αποικιοκρατία κράτησε 4 αιώνες, από τη στιγμή δηλαδή που ο Κολόμβος πάτησε το πόδι του στην Αμερική μέχρι το 1898, το χρέος ήταν ελαφρώς μεγάλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκόπευαν φυσικά να πληρώσουν τα σπασμένα των προηγούμενων καθεστώτων. Αποφάσισαν ότι το χρέος της Κούβας είναι απεχθές, οπότε αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Μια παρόμοια ιστορία είχε να διηγηθεί και το Μεξικό μερικές δεκαετίες νωρίτερα, όταν ο Δημοκρατικός Στρατός ανέτρεψε το καθεστώς του αυτοκράτορα Μαξιμίλιαν του Πρώτου, αποφάσισε ότι το χρέος που είχε δημιουργηθεί ήταν απεχθές. Ο Μαξιμίλιαν είχε δανειστεί υπέρογκα ποσά με ληστερικά επιτόκια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εξεγέρσεις εναντίον του. Και επειδή χρώσταγε πολλά, τόσο στους δανειστές του, αλλά κυρίως στο λαό του Μεξικού, τον έστησαν στα 10 μέτρα και τον εκτέλεσαν. Τα περισσότερα παραδείγματα απεχθούς χρέους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου φαίνεται να αφορούν υποανάπτυκτες χώρες της Αμερικανικής Υπήρου. Στην πραγματικότητα, πίσω από όλες τις αποφάσεις για πάυση πληρωμών βρισκόταν μια ανερχόμενη υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η υπερδύναμη θα φέρει την έννοια του απεχθούς χρέους και στον 21ο αιώνα. Δεκέμβριος 2002. Ο Λευκός Οίκος βάζει τις τελευταίες πινελιές στα σχέδια εισβολής και κατάληψης του Ιράκ. Πριν ηχήσουν όμως τα όπλα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα από την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν. Το State Department γνωρίζει ότι θα κληθεί να διαχειριστεί το τεράστιο δημόσιο χρέος του Ιράκ και γι' αυτό θέλει να αποδείξει ότι είναι απεχθές. Δημιουργεί λοιπόν μια μυστική ομάδα εργασίας και η ομάδα αυτή προτείνει η πρώτη μεταβατική κυβέρνηση να κηρύξει στάση πληρωμών με το επιχείρημα ότι ο Ιρακινός λαός δεν πρέπει να πληρώσει το απεχθές χρέος του καθεστώτος. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την επίθεση. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. And to defend the world from grave danger. Rappelez-vous, en 2003, les États-Unis, avec leurs alliés, envahissent l'Irak. C'était en mars 2003. Et trois semaines plus tard, le secrétaire au Trésor des États-Unis convoque ses collègues du G8 à Washington et leur dit « La dette de Saddam Hussein est une dette odieuse. Le régime de Saddam Hussein est un régime dictatorial. Nous devons renoncer à récupérer cette dette odieuse. » Le nouveau régime qui va venir en Irak doit être libéré du poids de cette dette. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Ο George Bush θα αναθέσει στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών James Baker να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι το χρέος του Ιράκ είναι απεχθές. Και αυτός υποστηρίζει ότι ο Σαντάμ Χουσέιν σπαταλούσε τα χρήματα του λαού του για να κατασκευάζει παλάτια και να αγοράζει όπλα.
Μεταξύ άλλων, οι Αμερικανοί διπλωμάτες απέδειξαν ότι το Ιράκ οφείλε δισεκατομμύρια δολάρια στη Γαλλία και τη Ρωσία για την αγορά πυράβλων Exocet και μαχητικών αεροσκαφών Mirage F1 και MiG. Στην πραγματικότητα, η συμπεριφορά του Χουσέιν δεν διαφέρει και τόσο από την πρακτική αρκετών ηγετών της Δύσης. Τα παλάτια είναι για τον αραβικό κόσμο ότι Ολυμπιακοί αγώνες για τη Δύση. Μια επίδειξη οικονομικής αλλά και γεωπολιτικής κυριαρχίας. Η αμερικανική διπλωματία θα αποδείξει τελικά ότι το χρέος του Ιράκ είναι απεχθές και πως ο Ιρακινός λαός δεν οφείλει να το πληρώσει. Η Ουάσιγκτον όμως συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, η μοναδική υπερδύναμη θα νομιμοποιούσε την έννοια του απεχθούς χρέους. Και έτσι προτίμησαν να κρύψουν την υπόθεση κάτω από το χαλί. Finalement, les autres pays ont dit OK, on supprime 80% de la dette irakienne au sein du club de Paris. Mais ils ont dit s'il vous plaît, n'utilisez pas officiellement la notion de dette odieuse parce que si on utilise cette notion, d'autres pays vont faire appel à la jurisprudence. Par exemple, Congo va dire la dette de Mobutu, il faut pas la rembourser. Les Philippines vont dire la dette du dictateur Marcos, on veut pas la rembourser. L'Afrique du Sud va dire la dette de l'apartheid, nous ne voulons pas la rembourser. Donc, pour éviter une contagion, si vous voulez, une extension de la notion de dette odieuse dans les années 2000, on a pris une solution, une décision ad hoc qui concerne l'Irak. Mais pour nous, c'est clairement la démonstration que la doctrine de la dette odieuse s'applique. I think it would be a mistake for Iraq to continue to be burdened by the sins of a deposed dictator. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να βοηθούν το Ιράκ να διαγράψει παλιές οφειλές. Κανένας όμως στην Ουάσιγκτον δεν θέλει πλέον να ακούει τις λέξεις «απεχθές χρέος». Το Ιράκ κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα του χρέους του με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Μια άλλη χώρα όμως αποφάσισε να σταθεί στα δικά της πόδια και να τα βάλει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μεγάλους δανειστές της. Κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος της ήταν όχι μόνο απεχθές, αλλά παράνομο και αντισυνταγματικό. Καλώς ήρθατε στο Νησημερινό. No hace mucho tiempo que esto no pasaba en mi nación, por eso sé que tú vas a ganar. Compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora si podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero la vida antes que la muerte. Ο Ισημερινός θα μπορούσε να είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες της Νότιας Αμερικής. Από τη στιγμή όμως που ανακαλύφθηκε πετρέλαιο, η χώρα γνώρισε μόνο δικτάτορες, φτώχεια, συσσωρευμένο χρέος και οικονομικούς δολοφόνους. My real job was deal making. It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. And one of the conditions of the loan, let's say $1 billion loan to a country like Indonesia or Ecuador, and this country would then have to give 90% of that loan back to a U.S. company or U.S. companies to build the infrastructure, a Halliburton or a Bechtel. These were big ones, and those companies would then go in and build an electrical system or ports or highways, and these would basically serve just a few of the very wealthiest families in those countries. The poor people in those countries would be stuck ultimately with this amazing debt that they couldn't possibly repay.